Λοιπόν, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Καλεσμένος μας σήμερα ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης, ο coach, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Κύπρο. Και νομίζω να αρχίσουμε με αυτό, coach, καθώς ετοιμάζεται η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρων για μια πολύ μεγάλη τιμητική διάκριση για σένα, ως ένας από τους άνθρωπους που εκπροσωπεί την Κύπρο στο εξωτερικό. Αυτό το διάστημα να σε τιμήσουν στην εκδήλωση που θα κάνει η ΕΑΚ. Αξιόντως είναι μια πολύ μεγάλη τιμή στο πρόσωπό μου. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου για την τιμή που μου κάνει. Έτσι αλλιώς αυτή την εξαετία, εφταετία που βρίσκομαι στο εξωτερικό, πέραν της προσωπικής, των προσωπικών διακρίσεων που είχα, αναμφίβολα ένας από τους στόχους μου ήταν διαχρονικά, σε εισαγωγικά, να διαφημίζω τον Κύπριο προπονητή, την Κυπριακή Καλαθοσφαίριση. Και πραγματικά είμαι εγγνώμων που η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, μετά από αυτήν την εξαετία, εφταετία που βρίσκομαι στο εξωτερικό, που κάνει την τιμή για αυτόν τον πολύ σπουδαίο επάθρο. Αυτό το καιρό βρίσκεσαι στην Ουγγαρία, coach. Η Ουγγαρία σε μια ομάδα που επισκέφθηκε και πάλι στο παρελθόν, η Κόρμεντ. Είχες το καλοκαίρι την πρόταση να πας στην ομάδα και μάλιστα ήταν και πολύ θερμή υποδοχή που είχες και από τον κόσμο της ομάδας εκείνο το διάστημα, που σε υποδεχτήκαν έτσι πολύ θερμά στην επιστροφή σου στην Κύπρο, και ήταν πολύ ωραίες οι εικόνες, η αλήθεια, που είδαμε τότε. Ουσιαστικά είναι η τέταρτη μου θητεία στη Κόρμετ. Ακριβώς την ημερομηνία που ήταν η πρώτη φορά, δεν τη θυμάμαι, ήταν μόλις ολοκληρώσα τη σεζόν μου πριν μία τετραετία, δεν κάνω λάθος, στο ΑΠΟΕΛ, που φτάσαμε μέχρι τα ημιτελικά τότε και αποκλειστήκαμε από τον κεραυνό Στροβόλου. Και αμέσως ήρθε η πρόταση από την Κόρμετ λίγο πριν τα play-offs τότε. Είχαν αποδεσμεύσει τον τότε προπονητή τους. Και ουσιαστικά ήταν η πρώτη μου επαφή, η πρώτη μου παρουσία τότε στην Κόρμετ. Για τους πρώτους δύο μήνες, μετά ανανέωσα. Δημιουργήσαμε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία μέχρι τον Δεκέμβρη που είχα μείνει τότε ήταν και στην πρώτη θέση. Κάποια προσωπικά θέματα που υπήρξαν στην πορεία, σύν η πολύ καλή πρόταση τότε του ΑΠΟΕΛ, με ανάγκασαν να φύγω και να έρθω στο ΑΠΟΕΛ. Μέχρι που φτάνουμε στην περσίνη χρονιά, όταν ήμουν στη Δυναμό Βουκουρεστίου, ήμουν εκεί μέχρι τις αρχές Μαρτίου, και Κόρμετ, λόγω κάποιων αγωνιστικών προβλημάτων, τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο καλά. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ήταν σχεδόν εκτός play-offs. Ουσιαστικά πλήρωσε το buyout που είχα τότε στο συμβόλαιό μου, και πήγα εκεί για τρίτη φορά ουσιαστικά. Συν η ανανέωση φέτος, που είναι, γι' αυτό είπα, είναι η τέταρτη φορά που βρίσκομαι στο τιμόνι αυτής της ομάδας. Μπορώ να σου πω, Αντώνη μου, ότι η Κόρμετ πλέον είναι σαν το δεύτερο μου σπίτι, και λόγω της σχέσης που έχω εγώ με την πόλη, με τον κόσμο, είναι πέραν από προπονητή και κλάπη η σχέση μας. Υπάρχει μια μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό μου. Εγώ έχω μέσα στην καρδιά μου αναμφίβολα αυτήν την ομάδα, και φάνηκε και αυτήν την περίοδο που αντιμετωπίζαμε ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, που οι άνθρωποι εκεί έδειξαν κατανόηση και συνεχίζουμε τη συνεργασία μας, έστω και λίγο περίεργα, θα το έλεγα, μέχρι το τέλος Μαρτίου. Είναι πολύ μεγάλο το γεγονός αυτό που ανέφερες, coach, ότι η ομάδα πλήρωσε buyout για να σε φέρει πίσω. Κάτι που φανερώνει ότι ήθελε πολύ να αναλάβει την ομάδα, γνώριζε το έργο σου πολύ καλά, και είναι κάτι που δεν το συναντούμε πολύ σπάνια, έτσι. Εντάξει, ξέρετε, καμιά φορά
διότι μιλάμε για ένα τεράστιο κλαμπ. Είναι η πιο παραδοσιακή ομάδα στην Ουγγαρία, η Κόρμετ, με τεράστιο κοινό. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια της λείπει ένας τίτλος, δυστυχώς. Όμως δεν πάβει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ που υπάρχει στην Ουγγαρία. Από εκεί και πέρα, όταν ένα τέτοιο κλαμπ, για παράδειγμα, κινδυνεύει να μείνει playoffs, είναι, όπως το παρομοιάζω, είναι όπως φέτος η Ομόνια πέρσι από ΕΛ μείνανε στο ποδόσφαιρο εκτός της πρώτης εξάδας. Ναι. Είναι κάτι παρομοιό. Και καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε διοίκηση και να είναι, διότι εκεί υπάρχει και ο ανάλογος, το ανάλογο, πώς να το πω, impact, αν δεν πετύχεις τους στόχους σου, είναι πάρα πολύ πίεση. Καταλαβαίνεις ότι η εκάστοτε διοίκηση προσπαθεί να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, αυτό που πιστεύει καλύτερα, για να σώσει τη χρονιά. Φαντάζομαι στο μυαλό τους, για να σωθεί χρονιά, την περσινή χρονιά, ήταν να αναλάβω εγώ την ομάδα. Εντάξει, υπάρχει και λογική, διότι είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τι εστί Κόρμετ. Το λέω ξεκάθαρα, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω ή να σε στα Κυπριακά να χουμιστώ. Δεν μπορεί οποιοδήποτε προπονητής να δουλέψει σε αυτόν τον κλαμπ. Είναι τόση πολύ πίεση. Είναι ένα πολύ στενό μικρό περιβάλλον που όλοι ασχολούνται, αυτοί οι 11.000 κάτοικοι που υπάρχουν, ασχολούνται μόνο με την ομάδα, που αυτό δημιουργεί και έξτρα πίεση, ειδικά όταν δεν πάει καλά η ομάδα. Και αυτόν η λογική λέει ότι επέλεξαν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι DST Cormet. Μου γεννάνε έτσι πολλά ερωτήματα, έτσι, αυτό που είπες τώρα στο τέλος. Δηλαδή, θες να μου πεις, Κότς, ότι βγαίνεις, για παράδειγμα, έξω να πας στο σούπερ μάρκετ και υπάρχει κόσμος που σε αναγνωρίζει και σου κάνει κουβέντα, τι γίνεται με την ομάδα, γίνεται αυτό? Κοίταξε, καταρχήν μιλάμε για μια πόλη των 11.000 κατοίκων. Πολύ μικρή πόλη. Mm-hmm. Αναμφίβολα, αν είσαι καλαθοσφαιριστής ή προπονητής, ακόμα και της ομάδας κάτω των 18 ή κάτω των 20, είσαι αναγνωρίσιμος εκεί. Πόσο μάλλον όταν είσαι ο προπονητής ή ο ξένος της ομάδας, για παράδειγμα, όσον αφορά τους καλαθοσφαιριστές. Ναι, υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ προπονητή καλαθοσφαιριστών και κόσμου εκεί. Για να σας δώσω να καταλαβαίνετε τι εννοώ, κάποτε την πρώτη φορά όταν πήγα, μου είπε ένας Ούγγρος μάνατζερ, ατζέντης, μου λέει, coach, η Κόρμετ είναι το καλύτερο μέρος να ζήσει κάποιος αν κερδίσει η ομάδα και το χειρότερο να χάσει. Καταλαβαίνεις πόση πίεση υπάρχει σε περίπτωση που η ομάδα δεν πάει τόσο καλά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το έχεις ξαναζήσει αυτό, coach, ποτέ σε κάποια άλλη ομάδα αυτό το συναίσθημα? Να σου πω την αλήθεια, Αντώνη μου, είναι λες και έχω μαγνήτη πάνω στις ομάδες που έχουν πίεση. Πρίστινα, που δεν περιγράφεται, από ΕΛ, ξέρουμε τι σημαίνει από ΕΛ. Το καλό, έκανα κάποια διαλύματα, λίγο στην ΕΘΑ, λίγο στο Ρέθυμνο, που επειδή και η πίεση δεν ήταν τόσο, αλλά Κόρμετ, Πρίστινα και από ΕΛ, νομίζω είναι κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, δεν εννοούσα τόσο πολύ για την πίεση, αλλά όσο την αναγνωριστημότητα εκτός του γηπέδου. Γιατί, εντάξει, στην Κύπρο το έχουμε πει πολλές φορές. Μπορεί ο αρχηγός, για παράδειγμα το ΠΟΕΛ, να πάει έξω σε μια καφετέρια και να μην τον γνωρίσει κανένας. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εντάξει, εσύ, coach, βέβαια, με τα χρόνια και την πορεία που είχες από όλες τις ομάδες σου και με την εθνική ομάδα, έχεις είσαι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, θα έλεγα, από τον κόσμο γενικότερα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα που μου έτυχε πριν λίγα χρόνια, που αντικατοπτρίζει ουσιαστικά αυτό που είπες, Αντώνη. Ήταν όταν ήμουν στο Ρέθυμνο προπονητής και επέστρεψα στην Κύπρο για κάποιες μέρες να δω την οικογένεια μου και μετέβηξα, θυμάμαι καλά, στο Λευκόθεο για να δω έναν αγώνα εφηβικού. Δεν θα αναφέρω τις ομάδες, δεν χρειάζεται, και ο προπονητής της μίας ομάδας του εφηβικού ήταν πολύ καλός μου φίλος. Και όταν τελείωσε το παιχνίδι, μιλούσαμε μετά, τι κάνεις, πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Και τότε περνούσε ένας καλαθοσφαιριστής του έφηβος και το σταμάτησε και του λέει, ξέρεις ποιος είναι ο coach? Και όντως δεν με αναγνώρισε.
Θέλω να σου πω, και δεν είναι θέμα να αναγνωρίσει τον Κωνσταντινίδη, τον Παπαδόπουλο, τον Λιβαδιώτη, καταλαβαίνεστε. Δυστυχώς, στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορώ να σου πω, επειδή με ρώτησες πριν, είναι η μοναδική χώρα που δεν με αναγνωρίζω. ή ακόμη ένα παράδειγμα που μου το είπε διαιτητής Κύπριος, όταν πήγε με την Εθνική κάτω το 16 στο Κόσοβο για αγώνες, κάτω το 18, και όταν πήγαν κάποιοι παίχτες μας, καλαθοσφαιριστές μας, να φάσει σε ένα εστιατόριο που πήγαν, τον Καρσόνι, ο ιδιοκτήτης, του ανέφερε το όνομά μου. Και όντως, κάποια από τα παιδιά εκεί δεν με γνώρισαν. Είναι ξεκάθαρο αυτό και μόνο νομίζω αν είσαι λίγο του ποδοσφαίρου σε γνώμη. Και αναγνωρίζω. Εντάξει, αυτό ισχύει. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Στην καριέρα σου, να δούμε λίγο τη φετινή σεζόν, πώς εξελίσσεται. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε σχεδόν καθημερινά την πορεία της ομάδας. Είναι αρκετά καλή πορεία για την φετινή σεζόν. Έτσι, ανέλεσαι μας εσύ όμως, coach, με τη δικά σου λόγια, πώς έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Εντάξει, μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αν σκεφτούμε ότι η Κόρμετ, παρόλο που ανέφερα ότι είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί και να είναι στα playoffs στη χειρότερη περίπτωση και να βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη τετράδα, φέτος ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό, διότι έχουμε την πιο νεανική ομάδα από πλευράς ηλικίας. 23,3 είναι το average της ηλικίας των παιχτών και οι ξένοι και οι ντόπιοι είναι πάρα πολύ νεαροί. Εντάξει, η Κόρμετ είναι μια παραδοσιακή ομάδα που παράγει καθοσφαιριστές. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πρωταθλήτρια κάτω των 20. Φέτος είναι και πρώτη, συνεχίζει να είναι πρώτη στο κάτω των 20 το πρωτάθλημα ITD μάλιστα. Και ουσιαστικά το μισό ρόστερ αποτελείται από αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται στο κάτω των 20, που κέρδισαν πέρσι το πρωτάθλημα και φέτος συνεχίζουν την ίδια πορεία. Συν το γεγονός ότι πέραν του ότι έχουμε πολύ νεανική ομάδα, το μπάτσετ μειώθηκε τουλάχιστον 30-40%. Αν τα σκεφτούμε αυτά τα δύο, και ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση και αν κερδίσουμε τα δύο από τα τρία παιχνίδια που μας απέμειναν, μπορεί να ανεβούμε και στην τρίτη θέση το τέλος της regular season, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Επίσης βρισκόμαστε και στο Final 8 του κυπέλου, διότι εκεί από τις 14 ομάδες μόνο οι πρώτες 8 ομάδες λαμβάνουν μέρος στο Final 8. Να μην το ματιάσουμε, διότι όπως σου προαναφέρα και πριν, εκτός αέρα έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών και τα επόμενα τρία παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν δεν βρούμε τρόπο να κερδίσουμε το έναν ή τα δύο από τα τρία, ίσως να δυσκολεύσουν τα πράγματα εκεί που δεν το περιμέναμε. Αλλά εντάξει, προς το παρόν είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, πορεία πάρα πολύ καλή. Την ίδια ώρα δίνουμε και χρόνο συμμετοχής σε πάρα πολύ άλλα παιδιά και το απολαμβάνουμε όλοι μαζί. Αυτό με τα νεαρά παιδιά είναι ένα κομμάτι που το έχεις βιώσει αρκετά στο εξωτερικό, coach. Πέρα από την Ελλάδα, που νομίζω και το Ρέθυμνο είχε βέβαια παιδιά δικά του που αξιοποιηθήκανε, αλλά νομίζω ότι στις χώρες όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία το έχεις ζήσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Εντάξει, Αντώνη, εκεί σε αναγκάζουν σε εισαγωγικά να το κάνεις αυτό. Το επιζητούν τα ίδια τα σωματεία, οι ίδιοι πρόεδροι, οι ίδιοι ιδιοκτήτες των ομάδων. Ο κόσμος, όταν δει να είναι μέσα 2-3 νεαροί κάτω των 20 χρόνων, για παράδειγμα, και η ομάδα κερδίζει, ενθουσιάζονται πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω ότι αν δουν την ομάδα τους με 5 Ούγγρους παρά με 4 Αμερικάνους και έναν Ούγγρο, προτιμούν το πρώτο. Παράδειγμα, σε αναγκάζει και το σύστημα, με λίγα λόγια, και οι κανονισμοί που έχει. Ξεκινούμε στη Ρουμανία, είναι αναγκαστικά ένας Κύπριος στο παρκέ και τα πρώτα 20 λεπτά. Συγγνώμη. Ρουμάνος, όχι Κύπριος. Ούγγρος, στην Ουγγαρία. Ρουμανία, ναι.
ένα Ούγγρο στο γήπεδο και τα πρώτα 20 λεπτά αυτό πρέπει να είναι και κάτω των 23. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, πρέπει να είναι δύο Ρουμανοί μέσα και ο ένα να είναι κάτω των 23. Λίγο πολύ σε αναγκάζει και το σύστημα. Προσαρμόζεσαι και εσύ ο ίδιος, διότι μέχρι πριν να φύγω για το εξωτερικό στην Κύπρο δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μπορώ να σου πω, στην αρχή ένιωσα και λίγο άβολα όταν πήγα στο εξωτερικό και πρέπει να το αντιμετωπίσω αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως μετά συνειδητοποίησα ότι νιώθεις και μια πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν πετυχαίνεις τους στόχους σου, βοηθώντας και νεαρά παιδιά να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και βγάζοντας και παιδιά από την... αναδεικνύοντας μάλλον παιδιά μέσα από την ομάδα, θεωρώ ότι σαν προπονητής, coach, αισθάνεσαι και ακόμα καλύτερα όταν βλέπεις και αυτά τα παιδιά να εξελίσσονται και μετά αφού φύγουν ή χωρίσουν οι δρόμοι τους τελικά. Ναι, είναι μια τεράστια ευχαρίστηση. Ας πω, Άντωνη, εγώ θεωρώ αν κάποιος παρακολουθούσε την πορεία μου και στην Κύπρο, διαχρονικά και στην Κύπρο είχα βοηθήσει, αν είναι η κατάλληλη λέξη, κάποια νεαρά παιδιά να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά ώστε να πάρουν τις εμπειρίες τους είτε στο συλλογικό επίπεδο είτε σε εκείνο το σύντομο χρονικό διάστημα που ήμουν στην Εθνική. Νομίζω είναι χρέος μας ως προπονητές να αναδεικνύουμε νέα παιδιά. Αυτή είναι η φιλοσοφία που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς εδώ στην Κύπρο αργήσαμε να το καταλάβουμε. Κάκος ή καλός. Και είναι κάτι που απολαμβάνω στο εξωτερικό πραγματικά. Εντάξει, εγώ θα πω κακός ότι αργήσαμε, καλός ότι τουλάχιστον το καταλάβαμε. Εντάξει, το θέμα είναι το πότε, πώς το κάνεις, με ποιες συνθήκες. Δεν είναι απλό να λέω μειώνω τους ξένους, μπαίνουν αμέσως οι Κυπρέοι ή το αντίθετο ή πάω στους 10 ξένους ξανά. Πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός, ένα πλάνο. Πρέπει και τα σωματεία να καταλάβουν ότι θέλουν να βοηθήσουν την Κυπριακή καλαθοσφαίριση να βρει ξανά τα πόδια της. Πρέπει να θυσιάσουν και κάτι αυτοί, για παράδειγμα, σε συλλογικό επίπεδο. Πρέπει όλοι από τη μεριά τους να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Εντάξει, τα σωματεία μπορούν να το δουν και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι και αυτά θα αξιοποιήσουν τις ακαδημίες τους που οι περισσότερες ομάδες έχουν τις δικές τους ακαδημίες. Υπάρχουν παιδιά εκεί, τα οποία θα είναι ό,τι καλύτερο για αυτά να τα χρησιμοποιήσουν και να παίζουν και στην ανδρική ομάδα, όπως γινόταν και παλιότερα, όπως coach πολύ καλά ξέρεις εσύ, καλύτερα από μένα. Οπότε, αν το δούμε από αυτή την πλευρά, νομίζω ότι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Επέτρεψε μου να σου πω, Αντώνη, ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ αυτών που ανέφερες από τη δική μου τη γενιά και πιο πριν, με τη γενιά που όταν ήμουν εγώ προπονητής, για παράδειγμα, στην Κύπρο, οι ακαδημίες εκάστοτε υπήρχαν, έβγαιναν παιδιά και πριν και μετά, αλλά για ένα διάστημα δεν βλέπαμε παιδιά από τις ακαδημίες μας να πηγαίνουν στην πρώτη ομάδα. Και δυστυχώς η μεγάλη ζημιά ήταν τότε που έγινε, διότι τα σωματεία ένιωσαν μια ανασφάλεια τότε με τους 10 ξένους, τους 8 ξένους, αυτές τις απιστευτές υπερβολές που είχαμε στο παρελθόν. Και αναμφίβολα έμεινε καμένη γη πίσω και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Που γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να αντεπεξέλθεις, να ορθοποδήσεις. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να ορθοποδήσουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Για παράδειγμα, έβλεπα προχθές, είχαμε το Σαββατοκυριακό το τρίμερο του Απόκρεων, 2 με 3 παιχνίδια. Και όταν έμπηκα μέσα για να δω τα ρόστερ, από τις 6 ομάδες που αγωνίστηκαν, 8 ομάδες που αγωνίστηκαν, οι 3 με 4 δεν έβγαζαν δεκάδα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή προσπαθούμε τώρα να το κάνουμε, να βρούμε ξανά τα πόδια μας, αλλά δεν είναι κάτι απλό. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. από τη στιγμή που ξεκίνησε πρέπει να στηριχθεί
Και πρέπει να καταλάβουν όλοι, σωματεία, ομοσπονδία, προπονητές, οι ίδιοι Κυπροί καθοσφαιριστές, ότι αν θέλουμε να πετύχει αυτό το εγχείρημα που ξεκίνησε εδώ και μια διετία, τριετία, πότε ξεκίνησε, πρέπει όλοι να κάνουν θυσίες. Οι Κύπροι μεγαλύτερο χρόνο μέσα στο γήπεδο, αν είναι δυνατόν να κοιμούνται μέσα στο γήπεδο για να βελτιωθούν. Τα σωματεία κάτι πρέπει να θυσιάσουν. Η Ομοσπονδία να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια και στις δύο πλευρές και σαφώς οι προπονητές να νιώσουν την ασφάλεια να χρησιμοποιήσουν τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές. Διότι ό,τι για να γίνει, αν ο Κύπριος προπονητής ή ο Ελλαδίδης προπονητής ή ο Ιρλανδός προπονητής, διότι λέω και το παιδί που είναι στην Ομόνια. Στην Ομόνια, ναι. Που κάνει και εξαιρετική δουλειά από ό,τι συνειδητοποίησα, πρέπει όλοι να το στηρίξουν αυτό. Από την πολύχρονη εμπειρία σου στο εξωτερικό, βλέποντας και το πώς λειτουργούν οι ακαδημίες εκεί στις εκάστοτε χώρες που έχεις εργαστεί, τι βλέπεις, τι διαφορές βλέπεις με τις ακαδημίες, με τα όσα εφαρμόζεται στις ακαδημίες στην Κύπρο και τι θα μπορούσε να κλέψεις εισαγωγικά η Κύπρος από αυτές για να βελτιωθούμε και εδώ. Κοιτάξτε, αν εξαιρέσουμε κάποιες συγκεκριμένες ακαδημίες στην Κύπρο, είτε ανήκουν σε σωματείων, είτε είναι ιδιωτικές ακαδημίες, η διαφορά μας πρώτα είναι στις συνθήκες εργασίας και στην οργάνωση. Από τα γήπεδα που προπονιούνται στο εξωτερικό τα παιδιά, οι ώρες που προπονιούνται. Σου δώσω ένα παραδείγμα για να καταλάβεις και τη διαφορά. Όπως γνωρίζεις, εγώ είμαι ένας προπονητής που το ρόστερ της εκάστοτε ομάδας που προπονώ είναι τουλάχιστον 15 με 14 παιδιά. Από το νούμερο 11 μέχρι το 15 συνήθως χρησιμοποιώ παιδιά της κάτω των 20 χρόνων. Είτε των ομάδων κάτω 18, είτε των ομάδων κάτω των 20. Στην ομάδα μου αυτή τη στιγμή έχω τουλάχιστον 4 μαθητές λυκείου, στο Κόρμετ μιλώ πάντα. Στα πολύ γρήγορα θα σου περιγράψω αυτή τη στιγμή το ημερήσιον πρόγραμμα ενός από τους μαθητές παίχτες που έχω. Ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί και μέχρι τις 6:45 είναι με τον προπονητή φυσικής κατάστασης που έχουμε στο Κόρμετ. Μετά που τελειώνει 6:45 από τη φυσική κατάσταση, πηγαίνει στα βάρη από τις 7 μέχρι τις 7:45 και μετά έχει τουλάχιστον έναν 20 λεπτό να ετοιμαστεί για να πάει στο σχολείο. Το σχολείο τους είναι εκεί, είναι από τις 8 μέχρι τις 1:30 και η ώρα 2, αφού φάει, πρώτα ο εκάστοτε παιχτής μαθητής, 3 η ώρα είναι στο γήπεδο με τον βοηθό προπονητή μου για την ατομική τεχνική. Περίπου 45 λεπτά με μια ώρα, ξεκουράζεται, διαβάζει και η ώρα 6 πρέπει να είναι στο γήπεδο μαζί μου για την προπόνηση τακτικής με την υπόλοιπη ομάδα. Καταλαβαίνεις ότι νομίζω ένας, για παράδειγμα, 17 χρόνος που σου περιγράψα τώρα αυτή τη στιγμή στην Ουγγαρία, ίσως σε μια μέρα να προπονείται περισσότερες ώρες που προπονείται ένας Κύπριος όλη την εβδομάδα ή τουλάχιστον τις μισές ώρες. Καταλαβαίνεις τι. Βέβαια εκεί υπάρχει και στήριξη από την οικογένεια. Δηλαδή εκεί θέλει ο γονιός, ο γιος του να γίνει επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής. Εδώ, καλός ή κακός, διότι όλοι είμαστε γονείς, θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, να σπουδάσουν, να βρουν μια καλή δουλειά. Πρέπει πρώτα να σπουδάσει και μετά να δούμε αν έχουμε ώρα να γίνει επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής ή κάτι πιο κοντινό. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να συγκριθεί το ένα με το άλλο. Σίγουρα. Γι' αυτό να σου πω και κάτι άλλο, που υπάρχει μια διαφορά, είναι όσον αφορά και τους προπονητές, που παρόλο που τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έκαμε πολύ μεγάλη βελτίωση οι προπονητές μας σε αναπτυξιακό επίπεδο, εκεί είναι επαγγελματίες, είναι η δουλειά τους. Είναι η δουλειά τους που, ό,τι και σημαίνει αυτόν που ανέφερα
μόνοι τους έννοια είναι να δουλέψουν, να βγάλουν παίχτες και να προχωρήσουν και ήδη πιο ψηλά. Mm-hmm. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, κάνει μια διαφορά. Θέλω να πω ότι αυτό που ανέφερες, Κότς, για την στήριξη της οικογένειας και το γενικότερα όλο αυτό το περιβάλλον που ζούμε στην Κύπρο, δεν αφορά μόνο τον μπάσκετ, γιατί είναι σε όλα τα αθλήματα που ισχύει αυτό. Βλέπουμε ακόμα και γονείς ποδοσφαιριστών που έχουν, και προπονήτες ποδοσφαιριστών που μας έχουν κάνει αυτό το παράπονο κατά καιρούς. Άρα είναι γενικότερο στην κουλτούρα μας, θα έλεγα. Στην κουλτούρα μας, ναι, ακριβώς. Εντάξει, για να είμαστε και δίκαιοι, πόσοι Κύπροι καλαθοσφαιριστές βγήκαν και ήταν επαγγελματίες εξ ολοκλήρου, καταλαβαίνετε τι είναι. Στο κάτω-κάτω είναι και τα δεδομένα της εκάστοτε χώρας διαφορετικά. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία που ήμουν, ένας καλαθοσφαιριστής, ντόπιος, ό,τι δουλειά να λύγει αν έκανε, θα παίρνει πιο λίγα λεφτά από ό,τι παίρνει όταν είναι καλαθοσφαιριστής, για παράδειγμα. Μετράνε όλα. Μετράνε όλα και από εκεί και πέρα τα ζυγίζεις και αποφασίζεις τι θέλεις να γίνεις. Σίγουρα. Εντάξει, ναι, είναι πράγματα που θα χρήζουν μελέτης. Δηλαδή, κάποιοι που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ακόμα και τις ακαδημίες τους, ακόμα και οι ιδιωτικές ακαδημίες, βλέπουμε, παρακολουθούμε, ότι φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό, παίρνουν ιδέες, έρχονται στην Κύπρο να τις εφαρμόσουν. Εντάξει, οι δυσκολίες είναι εκεί. Είναι λογικό. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, μια μικρή χώρα, με λιγότερο αριθμό παιχτών. Δεν ξέρω αν αποτελεί δικαιολογία, γιατί έχουμε δει άλλες χώρες με μικρό αριθμό, στον ίδιο πληθυσμό με την, ή και μικρότερο ακόμα με τη χώρα μας, να κάνουν βήματα πρόοδου. Δεν θα το έλεγα δικαιολογία. Εγώ θα το έλεγα το καμπανάκι κινδύνου που ήδη ήχησε εδώ και χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι παλαιότερα Λουξεμβούργο, Ισλανδία, ούτε για αστείον δεν σκεφτόμασταν ότι θα χάναμε από αυτές τις χώρες. Και αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, όχι μόνο χάνουμε, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μια τεράστια διαφορά. Δυστυχώς. Το θέμα είναι και η ζημιά, όπως σου είπε, λέω, Αντώνη, εγώ το ξαναείπα, η ζημιά έγινε εκεί, τότε με τους 10 ξένους, 12 ξένους, δεν έγινε παραγωγή Κύπριων καλαθοσφαιριστών. Είμαστε συνέχεια με τους ίδιους. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το 2011, όταν ήμουν προπονητής της Εθνικής Κύπρου, είχαμε ένα αγώνα για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ με την Κροατία. Και θυμάμαι τώρα, κάναμε μια συζήτηση τότε με τους παίχτες μας, διότι και η Κροατία τότε ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ήταν στο ρόστερ ο Ούκιτς, ο Σίμονς της ΕΦΕΣ Μπίλσεν, τεράστια ονόματα, Όμποχτ, ήταν ένα παιδί που έπαιζε στο NBA μέχρι πρόσφατα, ήταν πάρα πολύ δυνατές οι εθνικές τότε. Και θυμάμαι που το προηγούμενο παιχνίδι με την Εθνική Κροατίας, ξανά ήταν πριν 11 χρόνια. Και στη συζήτηση που είχαμε με τα παιδιά, συνειδητοποίησα ότι πριν 11 χρόνια σε αυτόν τον αγώνα, η μισή από τους διεθνείς που ήδη κάλεσα ήταν και τότε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οι Τρισόκας, θυμάμαι, ο Τόλης, ο Κασκύρης, ο Γιάτσος, θυμάμαι τώρα αν υπήρχαν και άλλοι. Δηλαδή, η μισή θυμάμαι που μου είπα coach, παίξαμε και πριν 11 χρόνια με την Κροατία. Ενώ η Κροατία, που έχει όλη την ευκαιρία. Ναι, είχε αλλάξει όλη. Ναι, ακριβώς. Απλά αναφέρω ένα παράδειγμα. Όχι, είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα σου, coach. Και εντάξει, είναι πραγματικά εκείνα τα χρόνια, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχει ζημιώσει την Κυπριακή καλαθοσφαιρά γενικότερα, καλός ή κακός, όπως είπες και στην νωρίτερα. Εντάξει, πλέον τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά, είτε με το δύσκολο τρόπο όπως αποφάσισε και πήραν κάποιες αποφάσεις η Ομοσπονδία και τα σωματεία, γιατί όντως είναι αρκετά απότομη, θα έλεγε κάποιος, η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Αλλά πρέπει να στηριχθεί αφού ξεκίνησε και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γυρίσουμε πάλι πίσω. Νομίζω ότι αυτό είναι το τέλος της ημέρας.
Θα ήταν λάθος. Αυτό θα ήταν λάθος. Αναμφίβολα θα ήταν λάθος. Από τη στιγμή που έγινε η αρχή, να στηριχθεί, αλλά και τα σωματεία, από τη στιγμή που αποφάσισαν να το κάνουν, να το κάνουν σωστά. Να το κάνουν σωστά, κάτω από υγιής βάσης, να το στηρίξουν, όχι να είναι απλά ένα πυροτεχνήμα της μια χρονιάς ή της μισής χρονιάς ή των δύο χρόνων για παράδειγμα. Λοιπόν, έχω και κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει, υπάρχει ένα πλάνο. Ναι. Ναι, έχω κάποιες ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι της εκπομπής και στην Ομοσπονδία τις ερωτήσεις προς το πρόσωπό σου. Να ξεκινήσουμε να τις διαβάζουμε. Η πρώτη ερώτηση δεν είναι του κόσμου, είναι δική μου. Είναι μια ιστορία που δεν μου την έχεις πει ποτέ και έχω, έτσι, έχω απορία. Πώς αποφάσισες από αθλητικογράφος που ήσουν να πας στην προπονητική? Να σου πω, η πρώτη μου επαφή με την προπονητική ήταν το 1997, όταν σπούδαζα και αγωνιζόμουν στη Γάμμα Εθνική στην Ελλάδα και για πρώτη φορά ως βοηθός προπονητής στο παιδικό τμήμα της συγκεκριμένης ομάδας άρχισα να έχω μια επαφή με την προπονητική. Κάποιες προπονήσεις στο πλάι του head coach, τότε που ήμασταν συμπαίκτες στην αντρική ομάδα. Είδα τότε ότι ήταν κάτι που με εγωίτευε σε εισαγωγικά. Και επιστρέφοντας στην Κύπρο, μου έδωσε την ευκαιρία ο κουμπάρος μου, ο Σάσα Βεζέγκοφ, τότε που ήταν καλαθοσφαιριστής στην ΠΑΕ Κερίνιας και υπεύθυνος ακαδημιών. Και εκεί ουσιαστικά έκανα από μόνος μου τα πρώτα βήματα, θυμάμαι μου έδωσε τα μίνι συν το παιδικό της ΠΑΕΚ που τότε έκαναν και μια πάρα πολύ καλή πορεία. Φτάσαμε και μέχρι των τελικών ή μη τελικών, δεν θυμάμαι. Έχουμε μεγαλώσει κιόλας και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Εκεί ήταν ουσιαστικά η πρώτη εμπειρία καθαρά σε προσωπικό επίπεδο. Ακολούθως, διότι τότε ήμουν και παίχτης στον Αχιλλέα Αγρού και επιγονωρχόμουνα κάθε μέρα προπόνηση με τους μικρούς και μετά προπόνηση για μένα στον Αγρό. Και μετά επιστρέφοντας πίσω στην ομάδα που άνοικα στην Ομόνια, ουσιαστικά στον Αχιλλέα Αγρού ήμουν με υποσχετική τότε, συνέχισα εκεί την προπονητική, στο παιδικό και ακολούθως στο εφηβικό τμήμα της Ομόνιας, όπου κατακτήσαμε και έναν κύπελλο. Θυμάμαι, ήταν στο Κίτιον ο τελικός κυπέλλου. Στα ημιτελικά είχαμε αποκλείσει το ΑΠΟΕΛ, στο οποίο τότε αγωνιζόταν ο Ιακώβος ο Παντελή, ως έφηβος. Και πήγαμε στον τελικό με τον Αστέραν μέσα γειτονιάς. Τότε προπονητής ήταν ο φίλος μου, αν δεν κάνω λάθος, ο Θανάσης ο Μαστορής. Και κατακτήσαμε και το κυπέλλο. Και στη συνέχεια, ενώ ήμουν καλαθοσφαιριστής της Ομόνιας και προπονητής του φιλικού, τότε προπονητής μας ήταν ο Δημήτρης ο Τηλεμάχου στο αντρικό. Δεν ξεκινήσαμε καλά τη χρονιά. Αποδεσμεύτηκε και τότε ο υπεύθυνος του καλαθοσφαιρικού τμήματος, ο πολύ καλός φίλος ο Άγης Ιακωβίδης, μου είπε: Αντώνη, μέχρι να βρούμε προπονητή να κοτσάρεις ένα παιχνίδι. Ήταν τότε με τον Απόλλωνα στη Λευκοσία, στο Ελευθερία που παίζαμε με τον Απόλλωνα. Και αυτό το παιχνίδι φέτος συμπληρώνονται 19 χρόνια προπονητικής. Από τότε ούτε βοηθός δεν προλάβα να κάνω. κάτι που με στεναχωρεί, διότι ήθελα να κάνω και ως βοηθός, αλλά από τότε μέχρι σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από εκείνη την ημέρα. Ωραία. Για να λύσω απορίες, δεν έχω κάτι, δεν έχω τέτοιες βλέψεις εγώ, έτσι. Η ερώτηση που κάνει είναι, που έκανα ήταν για να... Απλά έτσι, απορία, έτσι. Να σου πω, μετά από δύο χρόνια που ήμουν στην Ομόνια ως head coach και ένα χρόνο στο Phillips College στη δεύτερη κατηγορία, μετά ήρθε η πρόταση από τον Πανικό τον Κωνσταντίνο να αναλάβω ότι θα στα μέσα της χρονιάς. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι πήγαινε να γίνει πλήρως επαγγελματικό
του αθλημάν υποχρεώσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες και τότε είχα να διαλέξω μεταξύ δημοσιογραφίας και προπονητικής. Εντάξει, προπονητική έχει μια ιδιαίτερη μαγεία, Αντώνη. Mm-hmm. Αν το αγαπάς πραγματικά και θέλεις να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις σωστά. Εγώ τότε αποφάσισα, το είχα ανακοινώσει και στον πατέρα μου τότε, παρόλο που είχε τρομερές αντιρρήσεις για αυτήν την κατάσταση. Όμως του εξήγησα ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω και θα το κάνω με οποιοδήποτε ρίσκο, διότι υπήρχε ρίσκο, αμφίβολα. Δόξα σε ο Θεός, πέτυχε. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, οι ερωτήσεις του κόσμου είναι πολύ δύσκολες. Αυτή ήταν η πολύ εύκολη ερώτηση. Οι ερωτήσεις του κόσμου είναι πολύ δύσκολες. Η πρώτη είναι, θέλει ο φίλος που έχει στείλει την ερώτηση να μας πεις τους 5 καλύτερους Κύπριους που έχεις προπονήσει και αντίστοιχα τους 5 ξένους, καλύτερους ξένους που έχεις προπονήσει. Πεντάδος θέσεις. Πεντάδα, ναι, ναι. Όχι, λέει τους 5, δεν άφερε πεντάδα, μπορείς να το... Ναι, ναι, κατάλαβα. Όπως θέλεις. Εντάξει, αν το πάρουμε ως πεντάδα, ως Κύπριους είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, αξισάν, αν πάμε στη θέση του point guard, αναμφίβολα έκανε σαβώς τη δουλειά μου πιο εύκολη στο κήπεδο, διότι ο point guard είναι ο δεύτερος προπονητής, ο Βασίλης ο Κούνας, που συνεργάστηκα 2 με 3 φορές μαζί του στο ΑΠΟΕΛ. Πραγματικά ήταν ένας εγκεφαλικός point guard, το οποίο έκανε και τη ζωή του προπονητή σαφώς πιο εύκολη. Βέβαια, εμένα μου την έκανε λίγο πιο δύσκολη στο αμυντικό κομμάτι, διότι ο Βασιλάκης μας ήταν και τόσο λάτρης της άμυνας. Αλλά μαζί μου θεωρώ, ειδικά τη χρονιά που πήραμε και το πρωτάθλημα στο ΑΠΟΕΛ, είχε παίξει και πάρα πολύ καλές άμυνες, παρόλο που ήταν μια υπέρβαση για εκείνον. Αλλά απόλαυσα τη συνεργασία μαζί του ως point guard. Για τη θέση 2, χωρίς καμιά... κανένα ερωτηματικό, Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γιώργος Αναστασιάδης είναι από τους καλαθοσφαιριστές που ίσως κάποιοι προπονητές να έχτισαν και καριέρα πάνω πάνω στις ικανότητες και τις ηγετικές ικανότητες που είχε το συγκεκριμένο παιδί. Απίστευτος δουλευταράς, απίστευτος ηγέτης. Εντάξει, τρομερό σιουτέρ, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Πραγματικά ήταν, νιώθω χωρίς υπερβολή αυτό που λέω, ευλογημένος που είχα έναν παίκτη σαν τον Γιώργο. Στη θέση 3, παρόλο που πολύ λίγο συνεργαστήκαμε, αλλά η ποιότητα του ήταν τέτοια που με κάνει να το αναφέρω, είναι ο Νικόλας ο Παπαδοπούλος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν και προπονητής. Για τη θέση 4 και 5 θα αναφέρω 2 άτομα που συνεργαστήκαμε στην Εθνική, όχι στο σωματιακό επίπεδο. Για τη θέση 4 ο Αλέξης ο Γιατσός ήταν με τον τρόπο που ήθελα να αγωνιστώ και εγώ επιθετικά και αμυντικά, ήταν ό,τι έπρεπε. Και αναμφίβολα στη θέση 5, παρόλο που σε σωματιακό επίπεδο κάθε χρόνο είμαστε αντιπάλοι σε πολύ δυνατά παιχνίδια, ημιτελικούς, τελικούς, ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Δηλαδή αυτοί 5, συν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για μένα, ήταν η συνεργασία μου επίσης που τον κατάσω στη θέση 2, απλά μαζί με τον Γιώργο τον Αναστασιάδη, είναι ο Ανδρέας ο Χριστοδούλου που συνεργαστήκαμε στο Ρέθυμνο. Το παιδί είναι απίστευτον εργαλείων και αμυντικά και επιθετικά. Μάλιστα. Μας είπες 5-1. Πάμε και στους Αμερικανούς. Αμερικανούς που είχα στην Κύπρο. Γενικά. Εντάξει. Κάτι παρόμοιο που είπα για τον Βασίλη, που περιγράψα για τον Βασίλη τον Κούνναν, όσον αφορά τους ξένους, για μένα ήταν αναμφίβολα που με βοήθησαν και στην καριέρα μου στην πρώτη μου χρονιά όταν ήμουν στο εξωτερικό, ο Γιόρτανο Γουάτσο. Απίστευτος άσος, αμυντικά, επιθετικά. Το παιδί ήταν εκπληκτικός. Ουσιαστικά την τρομερή χρονιά που κάναμε
και φτάσαμε μέχρι την τρίτη θέση του Euro Challenge, που ουσιαστικά τότε ήταν στο επίπεδο του Champions League που είναι τώρα και το επίπεδο των ομάδων. Μας πήρε όλους από το χέρι και μας οδήγησε εκεί. Φοβερός παίχτης. Στη θέση 2 δεν υπάρχει ερώτημα. Νομίζω μας κάνει χαρούμενους εδώ και πάρα πολλά χρόνια που τον παρακολουθούμε. Ο Θάτο Μακφάντεν, που τον είχα στο ΑΠΟΕΛ. Το παιδί έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία από τη στιγμή που ξεκίνησε στη δεύτερη κατηγορία της Τσεχίας, όταν τον είχα πάρει. Τον υπογράψαμε στο ΑΠΟΕΛ, ήρθε στην Κύπρο, ΑΠΟΕΛ, πρωτάθλημα, ΝΑΕΚ πρωτάθλημα. Αλλά ό,τι και να πεις, από την Κύπρο μετά να υπάρξει αυτή η εκτόξευση στην καριέρα του, είναι κάτι τόσο, για εμάς που συνεργαστήκαμε μαζί του. Πραγματικά σου λέω, Αντώνη, κάθε φορά που τυχαίνει να το δω στην τηλεόραση, συγκινούμε. Συγκινούμε διότι ήταν ένα παιδί απίστευτος χαρακτήρας, ταπεινός, απλός. Συνεχίζει να είναι τέτοιο ο ΘΑΤ και πραγματικά το χαίρομαι. Χαίρομαι πραγματικά. Στη θέση 3 θα επέλεγα ένα τσέχον καλαθοσφαιριστή. Θα μου δώσει το δικαίωμα και εδώ να επιλέξω δύο. Ο ένας είναι ο Μίχα Κρέμεν, ο οποίος πήραμε το πρωτάθλημα στα ΠΟΕΛ και μετά στην πολύ καλή χρονιά στη Ρουμανία που φτάσαμε στην τρίτη θέση. Και από εκεί πέρα, στη θέση ουσιαστικά το παιδί αυτός είναι 3-2-1, παίζει άνετα. Είναι ο Ρέτσι Ρέντινγκ, απόφυτος του Βιλανόβα, που ήρθε ενός ρούκι στην ΕΘΑ και μετά έφτασε να αγωνίζεται και αυτός στην Ευρωλίγκα με την Μπάγερ Μονάχου, με την Ταρουσαφάκα. Τρόμερος ο καλαθοσφαιριστής και αυτός. Νούμερο 4, η αδυναμία μας όλων, Μοχάμεντ Αμπουκάρ. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του στην Πρίστινα. Πέρσι για ένα διάστημα στην Δυναμό Βουκουρεστίου, απλά ταλαιπωρήθηκε με πολλούς τραυματισμούς. Είχα και την ατυχία να τον έχω για αντίπαλο όταν επέστρεφα από το εξωτερικό στην Κύπρο. Σέντερ, είχα την ευλογία να μου τυχαίνουν, να επιλέγω. Πάντα είχα στις ομάδες μου πετυχαίναμε του σέντερ, διότι είναι και το παιχνίδι, η φιλοσοφία μου και επιθετικά και αμυντικά να είναι γύρω από τα πεντάρια. Εντάξει, εδώ ίσως δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικός ή όχι, αλλά θα διαλέξω τον Ανδρέα τον Κλινιαδάκη. έτσι αλλιώς ο Ανδρέας έχει κατακτήσει και δύο Ευρωλίγκες με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Νομίζω έχει και το πλέον, έχει πετύχει και κάτι πέραν το ότι αγωνίστηκε στο NBA. Έχει και το τρομερό το ότι διετέλεσε καλαθοσφαιριστής και του Ζελικό Μπράντοβιτς και του Μαγκαλίτου του Σανιφκοβίτς. Νομίζω όταν έχεις προπονητές δύο από τους κορυφαίους, από εκεί πέρα τα λόγια είναι πιθά. Εκεί ήταν ένας καλαθοσφαιριστής που με την εμπειρία του, τις γνώσεις του, τις ικανότητες του, μας βοήθησε και στο ΑΠΟΕΛ να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και αργότερα στη Ρουμανία να πανηγυρίσουμε ό,τι πανηγυρίσαμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μ' άρεσαν πολύ και οι δύο οι 5-1 οι ομάδες σου. Πάμε λίγο στη δεύτερη, στην επόμενη ερώτηση, η οποία λέει ποιος ήταν ο πιο δύσκολος χαρακτήρας που προπόνησες ποτέ. Ένα ακόμα ένα θέμα που έχουμε λίγο μαγνήτη και τραβούμε τους. παρόλο που από ένα σημείο και μετά στην επιλογή που είχα, το πρώτο που έβλεπα ήταν ο χαρακτήρας. Εντάξει, με Κύπριους δεν είχα πρόβλημα πάνω σε αυτό το θέμα, διότι υπήρχε αλληλοσεβασμός και από τις δύο πλευράς. Ο καθένας φυσικά ήθελε το δικό του χειρισμό. Το πρόβλημα μου λίγο με τους Κυπρίους που σε εισαγωγικά εμαλώναμε και φωνάζα τους λίγο παραπάνω ήταν ότι ήθελα περισσότερες ώρες δουλειάς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα από ξένους, εντάξει, διαφορετικές κουλτούρες, ειδικά εγώ που
Μ' αρέσει να συνεργάζομαι με Αμερικάνους. Είχα δύο-τρεις πολύ περίεργες περιπτώσεις. Ένας από αυτούς ήταν ο Wells. Απίστευτος παίχτης, προσόντα, ήταν στην ΕΝΑΘ. Μετά μαζί μου στο ΑΠΟΕΛ, αλλά ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Ξέρεις, Αντώνη, είμαι και έναν άτομο που όταν δίνω ευκαιρία στον καλαθοσφαιριστή μου, αλλά αν δεν μπορεί να ακολουθήσει τις αρχές μου, φεύγει αμέσως. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας δεν θα ρισκάρω με τίποτα τη δουλειά μου ή τα αποτελέσματα της ομάδας μου, επειδή κάποιος είναι δύσκολος χαρακτήρας. Υπάρχουν εκατομμύρια παίχτες. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να προσαρμοστείς πάνω που είμαι εγώ που σου δίνω τη δουλειά, τότε φίλε μου, πας κάπου αλλού και εγώ βρίσκω κάποιον άλλον που μπορεί να μου κάνει καλύτερα τη δουλειά μου. Πολύ απλά. Mm-hmm. Ακούγεται λίγο ψυχρό, αλλά είναι με αυτόν τον τρόπο που δουλεύω. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, μιας και έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Ποιος ήταν ο δύσκολος προπονητής, μάλλον ο προπονητής που ήθελες πολύ να τον κερδίσεις, αλλά δεν τα κατάφερες σχεδόν ποτέ, αν υπήρχε ποτέ. Κύπρον και εξωτερικό. Ό,τι θέλεις. Εντάξει, Κύπρον έχασαμε και όλους, κερδίσαμε τους και όλους. Εντάξει, τώρα στο εξωτερικό. Εντάξει, προσπαθώ να... όταν ήμουν στο Ρέθυμνο... προσπαθώ τώρα να θυμηθώ ποιον προπονητή δεν κατάφεραμε να κερδίσουμε. Εντάξει, τώρα λίγο... Είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Φυσικά τούτο είναι και καλό, διότι αν που κάποιον έχανα συνέχεια ήταν να το θυμούμε. Σημαίνει που κάποιον μια να κερδίζαμε, το μια να χάναμε. Ναι. Να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση. Να πω, ναι. Ποιο προπονητή κέρδισες και χάρηκες που το κέρδισες, είπες, πω ρε φίλε, κέρδισα αυτόν τον προπονητή. Εντάξει, στην Ελλάδα κάθε νίκη που έκανε το Ρέθυμνο ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, διότι μιλάμε εκεί εργάζονταν πάρα πολύ καλοί προπονητές. Mm-hmm. Πειράζα λίγο και το γιο μου πριν λίγες μέρες, επειδή με τον Παναθηναϊκό στο μπασκετ. Αστείευα το λαλό του Ράλε Στέφανε. Τώρα είσαι με τον Παναθηναϊκό. Αφού θωρείς φέτος, δεν πάει καλά η ομάδα. Ας σου θυμίσω ότι το coach σας, το φίλο τον Πρίφτη, ο παπάς σου κερδίσε τον και δύο φορές. Ήταν τότε που ήταν στον Άρη. Βέβαια, μία σχέση είναι ο άνθρωπος, είναι προπονητής για όνομα του Θεού. Τώρα, μεν του βγαίνει φέτος η χρονιά, είναι πολύ διαφορετικό. Για ξέντο, Αντώνη μου, πραγματικά, εγώ έχω μάθει να σέβομαι τους συναδελφούς μου. Είτε με σέβονται, ούτε όχι. Επειδή ξέρω πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που κάνουμε, πόση πίεση υπάρχει, έμαθα να σέβομαι τον κάθε μου αντίπαλο. Όπως όταν τους κερδίζω θέλω να μου δίνουν συγχαρητήρια, όταν χάνω εγώ πάλι θα τους δώσω συγχαρητήρια. Και νομίζω είναι κάτι, αν ρωτήσεις στις χώρες που δούλεψα, άλλους συναδέλφους, θα σου το πούν αυτόν το χαρακτηριστικό που έχω. Δεν το παίρνω προσωπικά. Στο τέλος της ημέρας είναι ένα παιχνίδι. Αν προετοιμαστείς καλύτερα, αγωνιστείς καλύτερα, θα το κερδίσεις. Αν προετοιμαστεί ο άλλος καλύτερα, θα σε κερδίσει. Και ξέρεις, αν το πάρεις και προσωπικά, δεν θα έχεις και τόσο καθαρό μυαλό την ώρα του παιχνιδιού για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Πολύ σωστό. Ωραία. Coach, μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες ακόμα. Είναι η κουβέντα μας. Λοιπόν, αλλά πρέπει να το κλείσουμε κάπου εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή και την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα. Έτσι, αλλιώς, Αντώνη μου, καταρχήν να σας ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση, για την Κυπριακή Ομοσπονδία, για την τιμή που μου κάνει. Να είμαι φιλοξενούμενος, ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλετε, είτε στο εξωτερικό είτε στην Κύπρο. Έτσι, αλλιώς, αυτή είναι, όπως σου ανέφερα και πολλές φορές, αυτή θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο εξωτερικό.
Έχουμε κουραστεί, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην οικογένεια. Μακάρι να βρει τον δρόμο του, το δρόμο της και η καλαθόσφαιρα. Εμείς τουλάχιστον που ζούμε από αυτόν, πρέπει να έχουμε την έννοια 2, 3 και 4 φορές περισσότερο από το οποιοδήποτε και να βοηθούμε με τις γνώσεις μας, με την εμπειρία μας, να βοηθήσουμε να βρει ξανά τα πόδια της το ομορφότερο άθλημα που υπάρχει. Διότι η καλαθοσφαίριση είναι το ομορφότερο άθλημα που υπάρχει.